Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Κυριακή βράδυ, πάλι μαζί. Είμαστε εδώ για ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και όλου εσά, εσά ειδικά που έχετε παιδιά και σπουδάζουν αυτά τα παιδιά στην, στα μεγάλα αστικά κέντρα όπω είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και γενικότερα οπουδήποτε υπάρχει ένα πανεπιστήμιο που σήμερα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα σοβαρό με το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά κυρίω το διοικητικό προσωπικό. Μικρέ λοιπόν περικοπέ, μεγάλε ζημιέ. Η ε, παιδεία όπω βλέπετε είναι στα κάγκελα. Περικοπέ οι οποίε θα φέρουν τα πανεπιστήμια αντιμέτωπα με την λειτουργία του ή την πάυση τη λειτουργία του. Από την άλλη πλευρά, ένα προσωπικό το οποίο βρίσκεται σε απόγνωση, ζητάει να μάθει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Εάν θα είναι εκεί να υπηρετεί στον σκοπό εκείνο για τον οποίο επιλέχτηκε εξ αρχή, με κριτήρια τα οποία βεβαίω προβλέπονται από τον νόμο. Εδώ όμω υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Το ερώτημα, εάν τα πανεπιστήμια τελικά χάσουν το προσωπικό αυτό, ακόμη και μετά από τη σύμφωνη γνώμη που υπήρχε του κ. Αρβανιτόπουλου και την διαβεβαίωση ότι δεν θα προκύψουν απολύσει, τι μέλη γενέστε, μπορεί το δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα να λειτουργήσει κανονικά, ή θα υπάρχουν μεγάλα κενά που δεν μπορεί κανεί να καλύψει και θα κληθούν πλέον οι ίδιοι καθηγητέ, εάν βεβαίω είναι εφικτό να καλύψουν. Το θέμα λοιπόν αυτό θα το δούμε σήμερα, καθώ όπω ε, προανέφερα και το ζήτημα τη ιδιωτικοποίηση τη παιδεία. Γιατί εδώ αντιμετωπίσουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Όταν λοιπόν κανεί θα κληθεί να πάει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν λειτουργεί, τελικά θα αναζητήσει ένα άλλο μέσο για να σπουδάσει, να πάει σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Και εκεί πλέον ανοίγεται και το ζήτημα τη διασύνδεση τη αγορά-εργασία με τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή με τα δημόσια πανεπιστήμια. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα τα συζητήσουμε απόψε με του καλεσμένου μα, οι οποίοι είναι εκλεκτοί. Και να του παρουσιάσω, να ξεκινήσω από τον ε, κύριο Στράτου Θεοδοσίου, αναπληρωτή καθηγητή Ιστορία και Φιλοσοφία τη Αστρονομία και των Φυσικών Επιστημών. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Γνωστό βεβαίω και από τα τηλεοπτικά. Ε, η κυρία Μαρία Μαντουβάλου, διατελέσσα αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Ο κύριο Θεόδο Γεωργίου, καθηγητή πολιτική φιλοσοφία από το Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο Θράκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τονίζω το πολιτική, γιατί Εντεβαίως. έχει μεγάλη διαφορά από ό,τι αντιλαμβάνομαι τη φιλοσοφία. Ε, μαζί μα ο Ιάκωβος Γαρίφαλο, ο κύριο Ιάκωβος Γαρίφαλο, φοιτητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Καλησπέρα. και υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού τη ΔΑΠ. Καλησπέρα. Και η κυρία Δανάη φοιτήτρια και μέλο νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία προανέφερα. Θα ακούσετε σχόλια και απόψει οι οποίε μπορεί να φανούν άλλε ακραίε, άλλε αν θέλετε προκλητικέ, άλλε πιο μετριοπαθεί. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από εσά, κύριε Θεοδοσίου, Μες. και να ρωτήσω στην κατάσταση που έχει φτάσει σήμερα το ελληνικό πανεπιστήμιο, με όλο αυτό το διάστημα να έχει περάσει και πρακτικά να μην έχουν γίνει μαθήματα. Τελικά το εξάμεινο σώζεται. Κατά τη γνώμη μου δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Δηλαδή πρέπει να γίνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες από όλους, δηλαδή και από τους καθηγητές και από τους φοιτητές, κυρίως από τους φοιτητές, σκεφτείτε να δίνουν εξετάσεις Ιούλιο και Αύγουστο ή να παρακολουθούν μαθήματα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι δύο-τρεις φορές που το επιχειρήσαμε αυτό, τα πράγματα ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολα. Κρατάω αυτό που και λέτε Και τώρα οποία... θα είναι ακόμα πιο δύσκολα με τόσο προσωπικό το οποίο θα λείπει από το διοικητικό εννοώ. Εάν και εφόσον βεβαίω δεν βρεθεί μια χρυσή τομή. Ε, θέλω την δική σας άποψη, κυρία Μαντουβάλλου, στο ίδιο ερώτημα. Σώζετε, πιστεύετε, το εξάμηνο αυτό ή και όλη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάγια τακτική από χρόνια να χάνονται τα εξάμεινα και κανένας να μην μιλάει. Θέλω να σας πω επίσης ότι υπάρχουν εξετάσεις που γίνονται σε μένα, στη φιλοσοφική Αθηνών και μπαίνει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα και λέει «γεια σας, καλά που σας είδα στις εξετάσεις». Αυτά από χρόνια. Δεν είναι τώρα ότι φταίνε οι διοικητικοί υπάλληλοι που το κλείσανε. Εδώ το κλείνουν μονίμως για κάθε λόγο και πάνω από όλα το κλείνουν οι διδάσκοντες και θα σας παρακαλούσα πολύ να μπούμε στο θέμα αυτό. Ποια είναι η κρίση του Πανεπιστημίου, η οποία είναι μακροχρόνια κρίση. Προφανώ και... και είναι μακροχρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή εστιάζεται σε ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο. Και το ερώτημα λοιπόν είναι: για αυτό το διάστημα που γίνεται, όλοι αυτοί οι άνθρωποι με την απόβαση του Υπουργείου Παιδεία να απολύσει ή να θέσει διαθεσιμότητα όλου του διοικητικού, σώζετε το εξάμεινο ή δεν σώζετε βάση την εμπειρία σα. Δεν σώζεται, έλα να σα πω κάτι. Δεν πειράζει που δεν σώζεται. Όχι, αφού... δεν πειράζει. Μισό λεπτό, γιατί υπάρχουν χιλιάδε ναι, φοιτητέ οι οποίοι έρχονται εδώ πω, πέρα και σπουδάζουν ει βάρο των οικογενειών του. κύριε Μούτσο. συγγνώμη, κύριε Μαντουβάλλο, ένα λεπτό. Ε, ε, μια και εστιάζεται το ενδιαφέρον σα τώρα να μάθουμε εάν σώζεται Είναι ελίχο. ένα πρώτο γενικό ε, ερώτημα. Ένα λεπτό, κύριε Μούτσο. Εδώ πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Υπάρχει ο πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίο διακήρυξε και είπε καλύτερα να χαθεί το εξάμεινο. Για να μην χαθεί το πανεπιστήμιο. Ηδη αυτή η πρόταση α, που διατυπώθηκε έτσι, αν το παράθεμα το είχα μπροστά μου, θα σα το έλεγα, έτσι, το υπόθηκε από τον κύριο Πελεγρίνη. Άλλη. Αυτή η πρόταση δεν τιμά ένα ακαδημαϊκό καθηγητή. Έναν άντρα ακαδημαϊκό. Βρίσκεται Βέβαια... εκτό τόπου και χρόνου ο Πελεγρίνη, ο, ο κύριο Πελεγρίνη. Βέβαια, βάζει και αλλά. Είναι συνάδελφό μου. Ναι, κοιτάξτε, έτσι, σας είναι σημαντικό λοιπόν, και αυτό. Λέτε τώρα αν σώζετε ή όχι το εξάμεινο. Το θέμα μα δεν είναι αυτό. Το θέμα μα είναι ω κοινωνία και ω επιστημονική κοινότητα έχουμε καταλάβει τι σημαίνει πανεπιστήμιο. Έτσι, κύριε Αυτό μα ενδιαφέρει. Αυτό είναι το Βάζετε λοιπόν το θεμέλιο για τη συζήτησή ε, μα. Ναι. Θα το κρατήσω. Λίγο, Θέλω όμω να, να προσθέσω κύριε και τους κύριε Μπούτσο δύο, δύο προτάσει ακόμα. Η μία πρόταση είναι ότι το κλειστό πανεπιστήμιο ω όρο δεν υφίσταται. Ω όρο το πανεπιστήμιο είναι εξορισμού ανοιχτό. Ναι, δεν υπάρχει ανοιχτό. λειτουργεί. Πολλέ φορέ δεν λειτουργούν. Θα σα εξηγήσω γιατί το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα του τρει τελευταίου μήνε είναι κλειστό. <σχ> θα σα το εξηγήσω αν μου δώσετε το χρόνο και τη δυνατότητα να διατυπώσω και την άποψη και την επιχειρηματολογία μου. Λοιπόν, ε, κύριε Γαρίφαλε, Μάλιστα. εκπροσωπείτε βεβαίω και μια. Τη μεγαλύτερη παρατήρηση τη Και θέλω να ρωτήσω. Πιστεύετε ότι όντω μπορεί να σωθεί το εξάμεινο αυτό βάσει των προβλημάτων που έχουν ήδη καταγραφεί, Κοιτάξτε να δείτε. Ε, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε την ερώτηση. Θα διευκρινίσω. Εάν λοιπόν οι σχολέ οι οποίε παραμένουν κλειστέ μέχρι τώρα, γιατί δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια κλειστά, αν ανοίξουν αύριο ή mm -hmm. σήμερα, mm -hmm. θεωρείτε λοιπόν ότι θα μπορέσουν να καλυφθούν τα κενά εκείνα τα οποία. Έχουν δημιουργηθεί από την ταραχή αυτή, αν θέλετε. Δεν θα, θα σα απαντήσω σε αυτό, Εγώ Αλλά... θα μου απαντήσετε εσεί. Λέγοντά σα το εξή, ότι ο νόμο προβλέπει, προβλέπει ελάχιστε εβδομάδε ε, μαθημάτων παραδόσεων, ή 13, για να γίνει ένα εξάμεινο. Συνεξεταστικέ, εξα... ε, 13 εβδομάδε, εξεταστική και κλείσαμε για καλοκαίρι. Άρα πότε λίγη ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ε, ε, το εξάμεινο. Άμα το πρώτο τα βάλουμε κάτω, φτάνουμε στις... Ε, 55 Αυγούστου, α πούμε. <σίλιο> <σίλιο> <Σιναι> Άρα νομίζω ότι έχετε ήδη. <Σιναι>, Τώρα από εκεί και πέρα αυτοί αυτοί να σα συμπληρώσω και κάτι άλλο. και να βρεθεί το παραθυράκι στο νόμο που να πει: Α κάνουμε 9, 10, 7, μια εβδομάδα εξάμεινο και μετά να κάνουμε εξετάσει και ξανά. θεωρώ ότι και πάλι μέσα σε. τουλάχιστον στα δικά μα τμήματα, στα πολυτεχνικά, μέσα σε 13 εβδομάδε. Λιγότερε από 13 εβδομάδε δεν κάλυπτε την ύλη που έχει σκοπό να καλύψει ο κάθε καθηγητή. Ούτε τα εργασία θα προλάβουν να γίνουν, κτλ. Οπότε θα γίνουν κάποια μαθήματα. Πατ απλά για να λέμε ότι για θα γίνουν. Για τα μάτια του κόσμου δηλαδή. Λέτε. Δηλαδή. Απλά για να γραφτεί αναλυτική και να προχωρήσουν οι φοιτέ το επόμενο έτο και να πάρουν κάποια στιγμή το πτυχίο του. Mm -hmm. Μάλιστα. Mm -hmm. ε, κυρία Λιωδάκη, το ίδιο ερώτημα και σε εσά και να προχωρήσουμε μετά τη συζήτησή μα. Και σε άλλα θέματα. Ναι. Ε, Καταρχά, είπε ο συνάδελφο για τι 13 εβδομάδε ανέφερε αυτή τη ρύθμιση του προηγούμενου νομοσχεδίου. Ε, κατά την άποψή μου, δεν είναι τεχνική η που θα καθορίσουν το αν θα γίνει το εξάμεινο εν τέλει ή όχι. Είναι θέμα πολιτική βούληση. Δηλαδή, είναι μια πολιτική απόφαση του Υπουργείου εν προκειμένου το αν θα χαθεί το εξάμεινο ή όχι. Και όχι κάτι που τεχνικά αριθμίζεται. Ε, να ρωτήσω κάτι να κάνω μια παρένθεση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρείτε ότι η πολιτική βούληση, αν παράδειγμα το Υπουργείο πει ότι ξέρετε, όντω το εξάμεινο σώθηκε, βάζουμε και τη σφραγίδα μα εμεί. Το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί όμω στο διδακτικό, στη διδακταία ύλη αυτό δεν είναι πιο σημαντικό ενώ, για το θεατή. Οι εβδομάδε που ούτω ή ήδη έχουν χαθεί. Βεβαίω. Ε, ναι, βέβαια. Μα προφανώ είναι πάρα πολύ μεγάλο Γιατί προφανά, μιλήσατε προφανάς... πρώτα ότι το τεχνικό δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Ενώ ναι, ναι, ενώ είναι ναι, θέμα ναι, πολιτικής Ναι, επειδή, επειδή αναφέρθηκε. Ωστόσο, βέβαια είναι πάρα πολύ. Βέβαια θα, ε, η, 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 θα υπάρξει μια υποβάθμιση των σπουδών ε, μέσα στο επόμενο εξάμεινο, αν αυτό γίνει μέσα σε ε, δύο μήνε. Αυτό είναι προφανέ και κανεί δεν το θέλει κιόλα mm. αυτό είναι προφανέ ότι η ύλη δεν θα μπορέσει να καλυφθεί. Είναι προφανέ ότι αν χαθεί το εξάμεινο θα υπάρξουν πάρα πολλά προβλήματα και στα παιδιά που είναι από επαρχία αλλά και σε όλου του υπόλοιπου και τι υπόλοιπε που θέλουν να, να ολοκληρώσουν τι σπουδέ του. Ωστόσο, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να δούμε ποια είναι η εναλλακτική, δηλαδή ποια ήταν η εναλλακτική λύση. Ε, στον αντίποδα του να μην δοθεί αυτό ο αγώνα, δηλαδή α, το ναι, να μην χαθεί το εξάμεινο, να σωθεί το εξάμεινο, να ξεκινήσουν από Σεπτέμβριο κανονικά τα μαθήματα με του μισού εργαζόμενου. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό είναι το κέριο ζήτημα και θα συμφωνήσω ότι το δίλημα δεν είναι εξάμεινο ή μη εξάμεινο, αλλά δημόσιο πανεπιστήμιο ή όχι. Είστε υπέρ των καταλήψεων. Θα το θέσω και στου δύο βέβαια στο ερώτημα, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί βλέπουμε ότι κάποιοι υπερασπίζονται. Τον αγώνα των διοικητικών κατά αυτόν τον τρόπο ή εκτιμούν ότι τον υπερασπίζονται κατά αυτόν τον τρόπο και κάνουν καταλήψει. Κάποιοι άλλοι, φοιτητέ, ε, αν θέλετε, που δεν εκφράζουν κάποια πολιτική παράταξη, λένε Εμεί θέλουμε να είναι στο Πανεπιστήμιο εδώ και τώρα. Mm -hmm. Πείτε ε, μου, ποια είναι η δική σα άποψη. Κοιτάξτε, γενικά και άοριθα, δεν είμαστε ούτε υπέρ των καταλήψεων, ούτε. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή. Ναι, οι καταλήψει γενικά είναι ένα μέσο πάλι. Εμεί ω ε, τέτοιο το βλέπουμε και συγκεκριμένα ε, στην περίπτωση αυτή προφανώ και είμαστε υπέρ των καταλήψεων, διότι ε, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι ο μόνο τρόπο να δώσουμε ουσιαστικά τη στήριξή μα στον αγώνα που γίνεται και στην απεργία που γίνεται των. ω συμπαράσταση, ε, δηλαδή, δη στου δη το Όχι μόνο στην παράσταση. Ακόμα και καμία ε, εβδομάδα να μην είχαν πάρει απόφαση για απεργία οι εργαζόμενοι. Εμεί mm -hmm. θα δίναμε αυτόν τον αγώνα ε, για δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Γιατί αυτό που, πα, μπροστά στο οποίο βρισκόμαστε είναι η υποβάθμιση των σπουδών μα και η διάλυση του δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου. Το οποίο δεν μπορεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει τα Ιδρύματα, συγκεκριμένα το, ε, το ΕΚΠΑ και το ΜΠΕ, αλλά και τα υπόλοιπα Ιδρύματα που δέχονται αυτέ τι απολύσει δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρί του ανθρώπου που τα στελεχώνουν. Ε, να θέσω το ίδιο ερώτημα στον κύριο Γαρίφαλο για το θέμα αυτό και επανέρχομαι βεβαίω στο Απλά τους, ε... μου επιτρέπετε να κάνω μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Ε, δεν είναι πολιτική απόφαση το να αποκτήσει 25 ώρε μία μέρα και 14 μήνε ένα έτο. Νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε ε, αυτό το πράγμα πλέον. Ε, επιπλέον. Ε, επιπλέον τι να σα πω, αν, είμαστε, αν συμφωνούμε με αυτέ καταλήψει. Ναι, είναι μια. Ε, εντάξει, αυτό είναι πάγια θέση τη ΔΑΠ πάνω στην φιλελεύθερη ιδεολογία τη. Ότι ο κάθε άνθρωπο είναι προφανώ διατεθειμένο να κάνει αυτό που θέλει. Αν κάποιοι θέλουν να κάνουν κατάληψει, μπορούν να τι κάνουν. Αν δε, κάποιοι δεν θέλουν, δεν θα τι κάνουν. Επηρεάζει όμω ένα σύνολο μεγάλο. Ναι, γι' αυτό θέλω να σα πω ότι υπάρχουν οι φοιτητικοί σύλλογοι, τα πρωτοβάθμια όργανα των φοιτητών. Κατατίθενται πλαίσια σύνολο από αριστερέ παρατάξει ε, για κατάληψη ή όχι. <coughs> Κατατίθενται και το πλαίσιο του ΤΖΑΠ μόνο σχεδόν για ανοιχτή σχολή, με εναλλακτικέ μορφέ πίεση πάλι κτλ. Για ό,τι μίλησε πριν η ε, συνάδελφο. Ε, 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 <coughs> Και από εκεί πέρα αποφασίζουν οι φοιτητέ το τι θέλουν. Εμεί διαφωνούμε με την κατάληψη διότι σε ό,τι και να γίνεται, ένα κλειστό πανεπιστήμιο είναι σίγουρα χειρότερο από ένα πανεπιστήμιο. Ε... Ακόμη και αν είναι υποβαθμισμένο. Μα δεν είναι κλειστό. Λοιπόν, <laughs> κύριε Μπούτσο, <laughs> αν μου επιτρέπετε, επειδή θέσατε στου φοιτητέ μα το ερώτημα για τι καταλήψει, θέλω να δηλώσω ευθέω τη θέση μου εδώ, τώρα, σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Καταλήψει και πανεπιστήμιο. Είναι έννοιε ασύμβατε. Συγγνώμη να σα κάνω μια παρένθεση. Σα παρακαλώ. Και θα εξηγήσω. Λοιπόν, λοιπόν, όχι, το πανεπιστήμιο είναι χώρο ο οποίο δεν ανέχεται καταλήψει. Τελεία και παύλα. Εάν πάμε. Αλλά έχουμε δει πάντω από το παρελθόν. Θα τα συζητήσουμε όλα. Αν πάμε τώρα και θέλουμε. Φυσικά αναφέρεστε στο 2006, όταν πράγματι τότε πάγωσε όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα πάγωσε μέσα στο, στο αερινό εξάμεινο, το θερινό εξάμεινο, πάγωσε από, αυτές, από, το κύμα των καταλήψεων και των απεργιών και των αποχών. Πάντως Κοιτάξτε, οι όπως... φίλοι μας θέτουν ένα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα, ναι, το αλλά... οποίο θέσατε και εσείς τα... με την δήλωση που έκανε ο κ. Πελεγρίνη. Καλύτερα χαμένο εξάμεινο και ανοιχτό δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως είπε και η κυρία Λιωδάκη, παρά το αντίθετο. Δηλαδή Μα, έχουν μία εγώ, εγώ, στην έκφραση, στην πρόταση που διατύπωσε δημοσίω ο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν την ανέφερα για να αποτελέσει αφετηρία διαλόγου εδώ σε εμά απόψε. Τώρα, καταλαβαίνετε, την ανέφερα για να την απορρίψω, να την κατακρίνω. Σεβαστή. Είναι η είναι άποψη σας είναι σεβαστή. ότι πολιτικά και επιστημολογικά, το τονίζω και το ένα και το άλλο, η πρόταση αυτή δεν ακούγεται πουθενά στον κόσμο. Πουθενά. Μάλιστα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm -hmm. Τώρα, επανέρχομαι στις καταλήψεις. Πανεπιστήμιο και καταλήψεις δεν συμβιβάζονται. Άλλο είναι το εργοστάσιο, άλλο είναι ως περιοχή ε. το εργοστάσιο, ε. όπου ο διευθυντής δεν μπορεί να λειτουργήσει με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει το εργοστάσιο και οι εργάτες ή απεργούν ή καταλαμβάνουν το εργοστάσιο. Αυτά τα πράγματα δεν ξέρω πώς γεννήθηκαν στα μυαλά της ελληνικής κοινωνίας και ιδίω της νεολαίας των νέων ανθρώπων, που είναι δεν γεννήθηκε ελπίδα... στα μυαλά των νέων ανθρώπων. Ναι. Κάποιοι τα φύτεψαν εκεί πέρα. Ναι, κοιτάξτε, και μάλλον αυτό ε... αντιβαραίνουν είναι... τι προηγούμενε γενναίε. Κύριε Έτσι. Μούτσο, άλλο είναι η κατάληψη τη νομική σχολή το Φεβρουάριο του 1974-73 και η κατάληψη του Πολυτεχνείου.